Μετά από 20 χρόνια υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, όπου τα τελευταία 6 χρόνια ήταν στο τιμόνι τη Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, η παθολόγο και λοιμοξιολόγο του Νεσηλευτικού Ιδρύματο Ελένη Ιωαννίδου γνωστοποίησε αργά χθε το βράδυ με ανάρτησή τη στα μέσα κοινωνική δικτύωση την παρέτησή τη από το Ρεθμιώτικο Νοσοκομείο, αφού είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο. Οι λόγοι τη απόφαση μου να παρετηθώ είναι γνωστοί στη διοίκηση από τα αναρρυθμιτα έγγραφα τα οποία έχω καταθέσει και στα οποία δεν έχω λάβει καμία απάντηση εκτό από εντέλεση. Έλεστε. Εξαναγκάζομαι να παρετηθώ γιατί έχω φτάσει στα όρια τη σωματική και ψυχική μου αντοχής. Μόνο το γεγονό, όπω είπατε, ότι οφείλονται 170 μέρε άδεια, δείχνει τι έχει υποστεί. Ο γιατρό του Ρεθμιωτικού Νοσοκομείου κάνει λόγο για τέλο εποχή, υπογραμμίζοντας με έμφαση το γεγονό ότι πλέον δεν υπάρχει καμία πρόπτικη ενίσχυση τη πολύπαθη παθολογική κλινική με έμψυχο δυναμικό. Κυρίω όμω εξαναγκάζομαι να παρετηθώ γιατί δεν υπάρχει καμία προοπτική βελτίωση αυτή τη κατάσταση, το οποίο μου έγινε σαφέ μετά από συνάντηση με τον διοικητή τη ΥΠΕ, παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο σταθερή μετακίνηση γιατρού στην κλινική μα, κανένα σχέδιο κινήτρων, καμία προκήρυξη θέση ή οποιασδήποτε μόνιμη λύση, αλλά θα συνεχιστεί το καθεστώ των αποσπασματικών μετακινήσεων τη τελευταία στιγμή κάθε μήνα για εφημερίε. Το έντονο παρασκήνιο που προηγήθηκε τη παρέτηση συζήτηση κορυφώθηκε στι αρχέ τη εβδομάδα όταν η κυρία Ιωαννίδου κατέθεσε στα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου αίτηση για τη χορήγηση 170 ημερών άδεια που δικαιούται με την πρόθεση παρέτηση. Χθε, μάλιστα, υπήρξε νέα συνάντηση μεταξύ τη κυρία Ιωαννίδου και τη δίκη του νοσοκομείου, όπου τη ανακοινώθηκε πω το αίτημά τη απορρίφθηκε με την ίδια να απαντά πω μετά τη σημερινή εφημερία στο Ρεθμιωτικό Νοσοκομείο θα επανέλθει τη Δευτέρα για να υποβάλει και επίσημα την παρέτησή τη. Εξηγώντα του λόγου που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση η Διευθύντρια τη Παθολογική κάνει μεταξύ άλλων αναφορά στον εξαναγκασμό που υπέστηκε μάλιστα με αυταρχικό τρόπο, όπω σημειώνει, για να συμμετέχει σε διακομιδέ διασωλωμένων ασθενών. Έχει απαξιωθεί ω παθολόγο διότι εξαναγκάζεται να κάνει διακομιδέ διασωλωμένων βαρέων σπασχών των ασθενών, παρά το ότι δεν είναι εκπαιδευμένοι για αυτό το σκοπό, θέτοντα έτσι τη ζωή ασθενών σε κίνδυνο και αυτό δεν μπορεί να γίνει συνειδησιακά δεκτό. Επιπλέον μιλά μεταξύ άλλων για τα 13 συνολικά εντέλεστε που έλαβε τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και για τον εξαναγκασμό που υπέστη σε ένατη εφημερία και τέταρτη αργία σε ένα μήνα, ενώ η κλινική της βρίσκεται σε οριακή υποστελέχωση. Παράλληλα αναφέρεται στην παρέτησή της και από την Επιτροπή Λοιμόξεων που δεν λειτουργεί και από την οποία παρετήθηκε πριν από ένα μήνα. Αναφέρεται στα τέσσερα χρόνια που δεν λειτουργεί το εξωτερικό παθολογικό ιατρείο, αλλά και για την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της όταν αδυνατού σε να προχωρήσει σε νέε εισαγωγέ ασθενών στην παθολογική κλινική. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών σε έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε τρία οριστά εργασία από τι 11 το πρωί έω τι 2 το μεσημέρι τη ερχόμενη Δευτέρα, αλλά και συγκέντρωση διαμαρτυρία στι 11 το πρωί στην πύλη του Ιδρύματο.